Έχοντας ζήσει στο περιβάλλον ομάδων όπως είναι ο Πανσεραϊκός, η Παναχαϊκή, που θέλουν και αυτές το χώρο τους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, το περιφερειακό πολύ περισσότερο. Και βρισκόμενος τώρα στην ΑΕΛ, υπάρχουν σημεία σαν ομοιότητες ή διαφορές που έχεις εντοπίσει αυτό το πρώτο διάστημα που είσαι εδώ? Οι προηγούμενες δύο ομάδες που αναφέρατε είναι και επίσης ιστορικές, και ο Πανσεραϊκός και η Παναχαϊκή. Νομίζω ότι το κοινό που έχουν οι τρεις ομάδες είναι ότι ο κόσμος τους διψάει για να διακριθεί η ομάδα. Και στο Πανσεραϊκό που έκανα τα πρώτα μου βήματα, ο κόσμος ήταν κοντά, ήθελε να βγει η ομάδα αλφαεθνική και να διακριθεί. Και στην Παναχαϊκή το ίδιο, αλλά νομίζω ότι αυτό που βλέπω και ζω τώρα στην ΑΕΛ δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά. Το να ασχολείται όλη η πόλη, όλος ο νομός με την ομάδα. Το τι θα κάνει η ΑΕΛ την Κυριακή, το τι έκανε η ΑΕΛ την Κυριακή, τις βλέψεις που έχει η ομάδα για τη νέα χρονιά να ανεβεί στη μεγαλύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι τόσο κοντά ο κόσμος δεν ήταν σε καμία ομάδα από τις οποίες έχω αγωνιστεί. Και το κατάλαβα από την πρώτη προπόνηση που είχε τόσο πολύ κόσμο εδώ πέρα, που για μια ομάδα όπως η ΑΕΛ που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει κύπελα, έχει διακριθεί στην Ευρώπη, έχει πολλές επιτυχίες, το να ξεκινάει μια νέα προσπάθεια από τη ΓΑΜΑ Εθνική και να βλέπεις ότι ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ, είναι κάτι το ξεχωριστό. Νομίζω ότι σε λίγες ομάδες στην Ελλάδα θα γινόταν αυτό. Ένα ακόμα ερώτημα έχει να κάνει με το αν αυτό το κλίμα που περιγράφεις τώρα και από τον κόσμο κτλ. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για σας, ώστε να μπορείτε κόντρα σε υποδιέστερους αντιπάλους να είστε συγκεντρωμένοι, να παραμένετε έτσι ζωντανοί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και να προσφέρετε και κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι η δουλειά μας είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι και στα 90 λεπτά. Από εκεί και πέρα, ναι, όταν έχεις τέτοιο κόσμο δίπλα σου, σε όποιο παιχνίδι και να παίζεις, με όποιον αντίπαλο και να παίζεις, νομίζω ότι σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο να δώσεις το κάτι παραπάνω. Και ποιο είναι το κάτι παραπάνω που θέλεις συνολικά να δώσει η ΑΕΛ φέτος? Νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι κοιτάμε να κερδίσουμε, να κερδίζουμε τους αγώνες και στο τέλος να κάνουμε τη συγκομιδή που θέλουμε για να βρίσκεται η ομάδα στην επόμενη κατηγορία. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο, ο οποίος είναι και αυτός ένας στόχος της ομάδας, δεν θα μπορούσε να μην είναι. Και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα κάθε εβδομάδα για τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Δεν κοιτάμε τον μεθεπόμενο αγώνα, κοιτάμε αυτόν που έχουμε μπροστά μας κάθε Κυριακή. Το ραντεβού μας είχε δοθεί για το πρωί της περασμένης Πέμπτης και πηγαίνοντας στο στάδιο Αλκαζάρ, πέσαμε πάνω στην επίσημη φωτογράφηση των Βυσσινή, την οποία οι θύνοντες μας επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε διακριτικά, τραβώντας και μερικά πλάνα. Με τον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο να κρατάει και εδώ την παγέτα, δίνοντας οδηγίες για το στήσιμο και τους παίκτες να ανταλλάσσουν πειράγματα μεταξύ τους, διαπιστώσαμε για μία ακόμη φορά πόσο σωστά κάναμε, ξεκινώντας λίγο πριν τη συνέντευξη με τα εξής ερωτήματα. Το πρώτο που μπορεί να διαπιστώσει κανείς παρακολουθώντας έτσι και το κλίμα εδώ στην επίσημη φωτογράφηση της ομάδας, είναι ότι υπάρχει μία πολύ ωραία όντως ατμόσφαιρα, κάτι που διαπιστώνει και ο κόσμος βλέποντάς σας στους αγώνες. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σου? Σίγουρα το να έχεις καλό κλίμα στα ποδητήρια και να είναι όλοι οι παίχτες, οι προπονητές, όλο το team δεμένοι είναι νομίζω το συστατικό της επιτυχίας. Είναι το βασικότερο σε μια ομάδα να υπάρχουν καλά ποδητήρια, να υπάρχουν καλές σχέσεις και εξωγηπαιδικές μεταξύ των παιχτών και των προπονητών και όλων των υπολείπων. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτό το κλίμα, η ομάδα θα πάει πολύ καλά στη συνέχεια όπως έχουμε ξεκινήσει. Το ρωτάω αυτό γιατί είσαι σε μια κατηγορία όλοι σας επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ο ανταγωνισμός για τη συμμετοχή ακόμα και στη 18 είναι πολύ έντονος και ενδεχομένως κάτω από τέτοιες συνθήκες να είναι δύσκολο να κρατηθεί αυτή η ισορροπία και το καλό κλίμα μέσα σε μια ομάδα. Σίγουρα σε κάθε ομάδα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των παιχτών για το ποιος θα παίξει, ποιος θα είναι στη 18. Αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα αυτή τη στιγμή δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και ο προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει το ποιος θα παίξει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο το ένα με το άλλο. Δηλαδή, όσο ανταγωνισμός και να υπάρχει, οι σχέσεις, οι φιλικές, δεν νομίζω να χαλάνε όταν θα παίξω εγώ και δεν θα παίξει κάποιος άλλος ή και το αντίστροφο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, το να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας, είτε παίζουμε είτε δεν παίζουμε